μετά την υποβολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιστρεπέα προκαταβολή 5, αναρτήθηκαν πλέον τα ποσά που δικαιούνται οι επιχειρηματίες στην πλατφόρμα My Business Support, και αυτό που μένει τώρα είναι η αποδοχή του ποσού αυτού, ώστε να εκταμιευτεί. Η εκταμίευση θα γίνεται μάλιστα από αύριο, είπε η καταδήλωση του Υπουργού. Από τους 730.000 που υπέβαλαν αίτηση, τελικά δικαιούχοι του ποσού θα είναι μόλις 360.000. Να πω ότι το βασικό κριτήριο για την επιδότηση αυτή, για την ενίσχυση αυτή, ήταν η πτώση του τζίρου κατά 20% για το συγκρινόμενο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 και το αντίστοιχο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2020. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι το 50% της ενίσχυσης αυτής είναι μη επιστρεπτέο, ενώ το υπόλοιπο 50% επιστρέφεται από τις αρχές του 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι η διατήρηση του προσωπικού, η διακράτηση προσωπικού μέχρι 30 έκτου του 2021. Δηλαδή για όσοι αποδεχτούν το ποσό που τους έχει αναρτηθεί πλέον στην πλατφόρμα του My Business Support και αποδεχτούν το ποσό αυτό και το λάβουν, αυτοί θα πρέπει να διακρατήσουν το προσωπικό που έχουν μέχρι την υποβολή της αίτησης, μέχρι και τις 30 έκτου 2021. Είναι πολύ σημαντική η επισήμανση αυτή, γιατί αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού αυτού στο δημόσιο. Το λιγότερο ποσό που κάποιος θα τύχει της ενίσχυσης αυτής είναι 1.000 ευρώ και το μεγαλύτερο ποσό, το μέγιστο ποσό, είναι τα 100.000 ευρώ. Επίδομα θέρμανσης, χθες καθορίστηκε το ποσό της επιδότησης, είναι στα 220 ευρώ, που αυτό πολλαπλασιαζόμενο το συντελεστή επιδότησης, που για την περιοχή μας είναι 0,89, προς αυξημένο 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, δίνει το δικαιούμενο ποσό για τον κάθε δικαιούχο. Να πω ότι το κατώτατο ποσό ενίσχυσης είναι τα 80 ευρώ και το μεγαλύτερο τα 650 ευρώ. Επίσης, να πούμε για τις αναστολές. Οι αναστολές για το μήνα Γενάρη και το πρόγραμμα συνεργασία, αλλά και οι δηλώσεις αναστολών για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό και είτε είναι κλειστοί με κρατική εντολή είτε έχουν πληγή, τρέχει υποβολή αιτήσεων, και η οποία λήγει στις 31 Απριλίου 2021.